Καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, φύγαμε. Βασίλης Αναστασιάδης είναι εκεί. Τώρα. Το χαίρετε ήδη. Τον τύπο Καστά, Βασίλης Αναστασιάδης είναι τυχερός. Είναι τυχερός γιατί πήγε και χθες. Μέσα είναι. Α, δεν το ξέραμε αυτό, Βασίλη, ότι μας έχει τέτοια έκπληξη. Έχει και private ακριβώς. Δύο μέρες. Ακριβώς. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Κώστα. Είμαι τυχερός, ευλογημένος από το Θεό και ευχαριστώ και την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών, την κυρία Δημητρία Μαλαμίδου, που από χθες με κάνει ξενάγηση. Έχω μείνει εδώ, έχω γίνει ο ένικος του Τύμβου. Μην να ξεκινήσουν συζητήσεις τώρα γι' αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι εκπληκτικό μνημείο. Συγκίνηση και δέος. Κυρία Μαλαμίδου, από την ΕΡΤ σας ευχαριστούμε γιατί το συνεργείο της ΕΡΤ έχει μείνει εδώ δύο μέρες και πραγματικά είναι εντυπωσιακά όλα αυτά που έχουμε δει και από σήμερα, από χθες μάλλον. Επισκέψιμος ο Τύμβος για ειδικές ομάδες κοινού. Ναι, έτσι είναι. Είμαστε και εμείς χαρούμενοι που μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα. Σε αυτή την πρώτη φάση της πιλωτικής επίσκεψης στον Τύμβο Καστά και ιδιαιτέρως στο ταφικό μνημείο του Τύμβου Καστά, στα σκαλοπάτια του οποίου βρισκόμαστε τώρα. Είναι μια φάση επισκέψεων που είναι πειραματική και για μας, για να δούμε και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση της επίσκεψης σε ένα τέτοιο ιδιαίτερο μνημείο. Ένα σπουδαίο ταφικό μνημείο. Είναι, φυσικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Να μας πει λίγο, κύριε Μαλαμίδου, τι βλέπουμε ακριβώς, τι βλέπουμε, τι είναι αυτό πίσω μας. Πίσω σας, μάλλον. Να δούμε, να κάνουμε μικρή πίσω ξενάγηση. Μας είναι η πρώτη είσοδος στον τάφο, στο ταφικό κτίσμα, στο ταφικό μνημείο, με την είσοδο που στέφεται με τις δύο σφίγγες, τις μαρμάρινες σφίγγες. Ακριβώς από πίσω είναι ο χώρος με τις καριάτιδες και στη συνέχεια οι δύο χώροι του καθ' αυτό ταφικού τμήματος του μνημείου. Είναι πραγματικά... Ναι, Κώστα. Όχι, σας ακούμε προσοχή, με δεν είπαμε κάτι. Με προσοχή. Θέλουμε να μας λέτε όμως, τι ήταν ο Τύμβος Καστά, τι υποτίθεται και ότι... ποιος ετάφει. Ποιος ετάφει εκεί, αυτό ακριβώς, ποιος υποτίθεται είναι εκεί, ή τα ντοκουμέντα τι δείχνουν. Δείχνουν ότι είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική οικογένεια προσωπικότητων της Αμφίπολης. Είναι αμφιπολίτες που είχαν και τα μέσα και την εξουσία να κάνουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, αυτόν τον πολύ μεγάλο τάφο. Είναι των ελληνιστικών χρόνων. Φυσικά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει να κάνει με την ελίτ του Μακεδονικού Βασιλείου και η συνέχεια των ερευνών ελπίζουμε ότι θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για να το συνδέσουμε με συγκεκριμένες προσωπικότητες ιστορικές. Είναι αλήθεια ότι τόσο πολλά μάρμαρα δεν έχει ούτε ο Παρθενώνας? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Όχι. Έχει πολλά μάρμαρα από τη Θάσο. Ωραία, ακούστηκε πάντως. Η χρήση μαρμάρου... Έχει χρήση μαρμάρου, πλούσια και αυτό δείχνει ακριβώς το μέγεθος... της σπουδαιότητας αυτού του μνημείου. Ναι. Και τώρα για ποιους ανοίγει. Που είναι εντυπωσιακή γύρω-γύρω. Ο περιμετρικός τείχος που υποστηρίζει τον Τύμβο, τον μεγάλο Τύμβο Καστά, σίγουρα είναι διαστάσεων που δεν έχουν μέχρι στιγμή σύγκριση, εκτός από τα μεγάλα μνημεία της Μικράς Ασίας. Εγώ θέλω και βέβαια την να πούμε αίσθηση. Ποιες ομάδες μπορούν να έρχονται εδώ, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο σας συνέχεια από ό,τι ξέρω. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας περιορισμός ωραρίου από τις 9 μέχρι τις 3 και ότι θα πρέπει να κλείνετε ραντεβού σε ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο που έχει δοθεί και φροντίζουμε για την ομαλή ροή των επισκεπτών. Και οι δοκιμαστικές ομάδες κοινού για τις οποίες άνοιξε τώρα το μνημείο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, κυρίως και κατά προτεραιότητα τοπικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Η επίσκεψη πρέπει να πω ότι γίνεται με συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, παραπάνω από 5 άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν στο μνημείο ταυτόχρονα, για ευνόητους λόγους και για την προστασία του μνημείου και για την εύρυθμη λειτουργία του εργοταξίου, γιατί συνεχίζονται οι εργασίες της αναστήλωσης και της συντήρησης του μνημείου. Και να πούμε ότι για τον κόσμο σε βάθος πενταετίας, όπως είπε ο Υπουργός.
Έτσι είναι, γιατί πρέπει να διαμορφωθεί και ο περιβάλλον χώρος και να κατασκευαστούν και οι υποδομές, οι κατάλληλες που θα υποδέχονται τους ανθρώπους. Πάντως, όπως βλέπετε τις φύγες πίσω μας, είναι εκπληκτικό, δηλαδή όλα είναι τα ευρήματα εκπληκτικά εδώ, έτσι είναι. Συγκλονιστικά. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικά όντως και ταιριάζουν σε αυτήν την πλούσια πόλη που είναι η Αμφίπολη σε όλες τις εποχές. Και στην κλασική φάση και στην ελληνιστική και στη ρωμαϊκή και στην ύστερη ρωμαϊκή και την πρώιμη χριστιανική φάση. Γιατί τα μνημεία της Αμφίπολης έχουν ποιότητα, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον ιστορικό και η αισθητική τους απόλαυση είναι δεδομένη. Ήδη το Μουσείο Αμφίπολης φιλοξενεί εξαιρετικά δείγματα τέχνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ κοντά είναι και πιο αρχαία γέφυρα ξύλινη του κόσμου. Είναι μια πολύ σημαντική περιοχή η Αμφίπολη. Είναι πολύ σημαντική η Αμφίπολη και η έρευνα συνεχίζεται και περιμένουν ακόμα πολλές εκπλήξεις η έρευνα να βρει μπροστά της. Ευχαριστούμε Βασίλη μου και πάντως, εσένα. Πάντως πραγματικά Χριστίνα και Κώστα πρέπει να έρθείτε. Ναι. Θα έρθουμε εννοείται. Εννοείται. Αν σε αυτά τα ειδικά κοινά είναι παρουσιαστές πρωινής εκπομπής της Earth News, είμαστε μέσα, θα έρθουμε. Λοιπόν. Οι άνθρωποι της ενημέρωσης δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα που βγήκε, γιατί είναι ευνόητο ότι είστε ο απαραίτητος κρίκος για τη διάδοση και τη διάχυση της πληροφορίας. Γεια σας, καλά. Γεια σας.